στο www.ματζάρισούβλες.gr στην Ωραιοκάστρο 130 στη Σταυρούπολη. Ματζάρις, τρως, φουλάρις και γουστάρις. Η Βορέν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μας εξυπηρετήσει με το φθηνότερο και ποιοτικότερο τρόπο. Με ένα στόλο αυτοκινήτων για όλες τις περιστάσεις. Στη Βορέν νοικιάζεις από 900 μέχρι 3.000 κυβικά. Από αυτοκίνητα πόλης, Hyundai, αυτόματα μίκρα, Nissan Juke, μέχρι τα Murata υψηλών. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Window Maker, συμφωνεί με τον Κούστα ότι οι Έλληνες του εξωτερικού σίγουρα το... Ναι, έχουν... Εντάξει, είναι και λίγο διαφορετική κοινοτροπία βέβαια. Έτσι. Έλληνες του εξωτερικού νομίζω είναι πολύ καλή παρέα. Η εκτός Θεσσαλονίκης, σε αυτό έχεις δίκιο, ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο, ναι. Γιατί λίγο πολύ, ξέρεις τι, υπάρχει εξοικείωση πολύ με τα άτομα, με τα πρόσωπα της πόλης μέσα στην πόλη. Αυτό συμβαίνει γενικά στα πάντα. Ένας ηθοποιός, όταν είναι εδώ, ή ένα συγκρότημα, όταν είναι εδώ, δεν θυμάμαι ότι, ας πούμε, τις τρύπες πεθαίνανε κάτω στην Αθήνα πολύ πιο πολύ από ότι εδώ. Εδώ πέρα το βλέπαμε τον Αγγελάκα στον δρόμο, τα παιδιά, εδώ, τον Ζαμπέτα, τον Μπάμπι. Πιο συχνά το βράδυ στα μαγαζιά έξω, στο Λούκι Λουκ, στο Μπερλίν, σε αυτά, ξέρεις, υπάρχει αυτό, στα πάντα. Γιώργος Καραμπέρης, το είχα πει και τις προάλλες, Βασίλη, αυτοί που σε κράζουν και σε λένε Εβραίο είναι αυτοί που σε παρακολουθούν, εκκρεμασμένοι από τα χείλη σου, μήπως και πεις κάτι που δεν τους αρέσει για να το κάνουν θέμα. Αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, φίλε Γιώργο, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν συμβαίνει μόνο με μένα, νομίζω συμβαίνει με πάρα πολλούς που περιμένουν να πιαστούν από κάτι για να βγάλουν, ας πούμε, δηλητήριο. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Ένα ευχαριστώ στον φίλο που στέλνει πάντα, αδερφέ, Αθηναίος, Αθηναίζος. Τζούμα, γεια σου, Τζούμα του Βορρά. Από τις πιο μεγάλες τιμές που μου έχουν γίνει, πραγματικά. Πού να φτάσω, Κωνσταντίνο, Τζούμα με τίποτα. Τεράστια μορφή. Αν τον δάσκαλο τον σπίτι, ο ραπ πήγαινε στο δάσκαλο ένα διάστημα. Αν ναι, τότε δεν έχει χρειάζεται διαφήμιση. Λέει, θα έχει κατανάλωση. Ναι, αυτό εντάξει. Βασίλη, το Μετρόπολης έχει κουράσει. Όλοι ξερόλες, όλοι γλύφουν τον Ρώσο, όλοι στη ζωή τους έχουν περάσει μόνο αυτοί τα πάντα και έχουν κάνει τα πάντα. Εγώ προσωπικά μόνο το μεσημέρι ακούω και αυτό γιατί μπινελικώνει ο ραπ το χοντρό. Άσε που τα νούμερα ακρόασης δεν είναι αληθή, λέει ο Αργιανοϊός. Κολοσσός. Μάριε, έχει σχολιάσει την ανεύθυνη στάση Ραπτόπουλου που ενώ είχε COVID συνέχισε να γυρίζει στην πόλη και να κινδυνεύει να κολλήσει άπειρο κόσμο. Δεν ξέρω αν το έκανε. Αν είχε, έχει, είχε, δεν ξέρω. Αν είχε και το έκανε, πραγματικά είναι ο ορισμός ανευθυνότητας. Τόσο μα τόσο απλά. Γκόπνη, Καριανοϊός, Ντρούλινγκ Ζάχο, βάζω να ακούω μόνο τώρα πια. Ντρούλινγκ Ζάχο. Ντρούλινγκ Τρέγια, μήπως εννοείς. Ναι. Μάλλον Τρέγια, ναι, γιατί εγώ μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Ναι. Ναι. Μέχρι πέρσι λέει και πάνω Γιαννακόπουλο με, και με Τζετζί, δεν έχω ιδέα, Πιναδιανός Παοξής, ναι. Στο αρένα, αλλά έκλεισε. Και Ασλαμά στο φλάσ, τίποτα άλλο εκτός από ραπ. Γκόπνη, να είσαι καλά, παλικάρι μου, περήφανε Καβαλιώτη. Σύμφωνα με το διπορικό, τακτοποιήθηκε, λέει, τακτοποιήθηκε ένα πτώμα. Rest in peace, Εύα Καηλή, θα μας μείνεις αξέχαστη. Ορίστε. Όχι, για το τριάδι, για το τέτοιο που είχε Εύα Καηλή, ο Φωτιάδης, μάλλον, το χιουμοριστικό. Ναι, πού κολλάει, είπε για Εύα Καηλή. Ο Φωτιάδης. Ναι. Είχε το πράσινο αυτό του Πασόκ με την κάρτα, με την καρτέλα της Εύας Καηλή. Α, η κάρτα είναι Εύα Καηλή. Ναι. Τι του την έδωσε, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε στα χέρια του. Συλλεκτική. Α, δεν κατάλαβα ότι ήταν Εύα Καηλή. Ναι, ναι, Εύα Καηλή. Δεν το κατάλαβα. Ρε παιδιά, επειδή τώρα το βίντεο με το διπορικό λέει Τζόσο Χιτ, η αλήθεια είναι ότι μου κάνει μίξ Ινδιάνα Τζόουνς και οικογενειακές ιστορίες. Τζόσο Χιτ. Τεράστιο μήνυμα. Τεράστιο. Μάριε, τα βιβλία του Τζούμα τα έχεις διαβάσει. Ο ορισμός του Bon Vivere, ο άνθρωπος, εννοείται. Ναι, το τελευταίο όχι. Το τελευταίο όχι, δυστυχώς. Το έχω. Το έχω αγοράσει, νομίζω. Ναι, ρε, ο Κωνσταντίνος Τζούμας δεν υπάρχει. Έχω μιλήσει μαζί του και δεν. Οκ. Okay. Εντάξει. Ξέρεις ότι τον είχε επιλέξει ο σχορεμένος ο Νικολαίδης για τον κεντρικό ρόλο στη Γλυκιά Συμμορία και τελευταία στιγμή τον πήρε, τον έδωσε στον Τάκη το Μόσχο. Να πούμε, παιδιά, ότι γύρω στις 12 το βράδυ θα ανεβεί και το δεύτερο βιντεάκι από την ταράτσα του Φωτιάδη με τα πολυεργαλεία εκεί πέρα και πώς κάνει τις τέτοιες, έτσι. Είναι ακόμα ένα 7 λεπτό βιντεάκι από το σπίτι του Φωτιάδη. Αύριο θα έχουμε καταράχτη τριαδίου και σπηλιά. Η σπηλιά δεν χάνεται. Αύριο το βιντεάκι με τη σπηλιά ιδίως είναι για μένα από τα καλύτερα βίντεο που θα έχετε δει στη Μαρμίτα. Δεν υπάρχει.
είναι χιουμοριστικό και τρομακτικό ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει. Γίνανε φτράπελα μέσα στη σπηλιά. Θα τα δείτε. Ναι. Λοιπόν, Πορφυρέ, 1-1. Μόσχο Τζούμας μοιάζουν σαν αδέρφια. Σωστό. Θεός χωρέσει με τον Τάκη το Μόσχο. Τεράστια μορφή. Μου ζητάς γνώμη για Ρόρι Γκάλαχερ. Φαντάζομαι το γουστάρεις, αν και δεν είναι πολύ το στυλ σου. Ρόρι Γκάλαχερ, καράλα γουστάρω, λατρεύω, προσκυνώ, καμάρι της Ιρλανδίας. Ήμουν στο live στο Παλέντε Σπορ, πήγαμε μαλλί μέχρι εδώ και την επόμενη μέρα κουρεύτηκα γιατί ανοίγαν τα σχολεία. Προσκυνώ, Ρόρι Γκάλαχερ. Προσκυνώ. Εσύ το λες επειδή είμαι λίγο πιο punk, έτσι, και λίγο πιο Αμερικάνο. Εντάξει, όχι, προσκυνώ, Ρόρι Γκάλαχερ. Τεράστιος Ρόρι. Και είχα στον τοίχο μου αφίσα για περίπου 6-7 χρόνια. Τρελή αφισάρα, Ρόρι Γκάλαχερ. Βλέπω να ζητάει δικαιώματα το Netflix με το διπορικό. Αυτό εδώ, για πλάκα με τον Μιχάλη, το Φωτιάδη και η δουλειά που κάνει ο Βασίλης, με επεξεργασία γίνεται είτε με ταινία μικρού μήκους, είτε ντοκιμαντέρ, είτε ταινία μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ. Είναι απίστευτο αυτό που μπορεί να γίνει. Αν κάνεις δουλειά, απλά να μην χαθεί η μαγεία. Ναι. Αυτό το αυθεντικό. Έτσι. Μάρια, συμφωνείς ότι η Λάρισα τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα έπαιζε ό,τι πιο ποιοτικό έχουμε δει ποδοσφαιρικό στην Ελλάδα και με μεγάλη διάρκεια, σε μεγάλη διάρκεια. Ό,τι πιο όχι, σίγουρα όμως από τα πιο, βέβαια. Τότε λίγο πολύ όλες οι ομάδες παίζαν όμορφο ποδόσφαιρο. Έπαιζε πολύ ωραία μπάλα ο Λεβαδιακός. Με Αρβανίτη, Αρμόδωρο, Λεμονή, Μάτισεν, Μπάριος. Είχε πολύ πράγμα. Με τον μπροστά τον Πόντιο, τον, που είχε τη Σοβιετική Ένωση, ξεχνάω τώρα. Βέβαια, η Λάρισα όμως εκείνη ομαδάρα, ναι. Ομαδάρα. Για μία πενταετία, εξαετία έπαιξε μπαλάρα. Και να σου πω και κάτι, να το βάλω σαν ερώτηση στα γρήγορα. Μου το είπε Κουρέας Λαρισαίος. Λαρισαίος, Κουρέας. Μου το είπε το 88. Ήταν τότε ο άνθρωπος περίπου 50 τόσο ετών. 55-58 ετών. Άκου μου λέει, φίλε, αφού ασχολείσαι με μπάλα και είσαι από Θεσσαλονίκη, με κούρεψε πριν μπω μέσα για εγχείρηση στο στατικό νοσοκομείο. Η Λάρισα είναι η πρώτη ομάδα που ανάγκασε τεράστιο δεκάρι του ποδοσφαίρου μας να γυρίσει πίσω να βοηθήσει στην άμυνα, που μάρκαρε με τα μάτια. Γύρισε στην άμυνα και βοήθησε. Ελληνικό πρωτάθλημα. Τεράστιο δεκάρι. Ποιος? Ρωτάω, ποιος? Λίγο μυαλό θέλει. Η Λάρισα λέει ξεκίνημα δεκαετίας του 70. Ανάγκασε τεράστιο δεκάρι να γυρίσει πίσω να βοηθήσει στην άμυνα, που δεν γυρνούσε με τίποτα. Δεκάρι που ήξερε να τον μπάλα. Ποιον? Όχι Καραπιάλης, όχι Δελικάρης. Σαραβάκος, όχι. Δεκάρι, δεκάρι. Μπράβο, Δωμάζος. Μπράβο, Ρεμπότσα, Κλαρισέ, μπράβο. Ο Μίμης ο Δωμάζος. Τον ανάγκασε η Λάρισα με στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και γύρισε πίσω ο Δωμάζος. Ο Δωμάζος δεν ήθελε να μαρκάρει. Όπως και όλα τα δεκάρια που σεβόταν τον εαυτό του. Βλέπε Αηδηνίου στον Ηρακλή. Εντάξει, βλέπε Κώστα Δαβουρλή χωρεμένος, ο Γύφταρος, Παναχαϊκή και Ολυμπιακός. Δωμάζος βασικά είναι Μάρια πιο αδιάφορη Άννα Πρέλεβιτς ή η Ιωάννα Πηλιχού και οι δύο δεν μ' αρέσουν καθόλου. Αλλά ειδικά η Άννα Πρέλεβιτς, απορώ, σου αρέσει κάτι στην Άννα Πρέλεβιτς? Δεν την έχω προσέξει. Να είναι καλά η κοπέλα, δεν κατάλαβα ποτέ τίποτα. Χατζινάκο, πες αλήθεια, ο Καριστάκης. Διασώστες φωνάξατε ή βγήκατε μόνοι από τη σπηλιά? Παιδιά, η σπηλιά είναι η ιστορία, δεν λέω τίποτα, όπως το περίμενα. Λίγο πολύ, όπως το περίμενα. Λοιπόν, γενιά του χάους, μπαντάρα, φίλε, που έστειλες. Μπαντάρα γενιά του χάους. Μπιλ, στο Λαναρί πήγες? Στο Λαναρί, παιδιά, Λαναρί. Δεν μας βγήκε ο χρόνος, ήδη έχουμε πάρα πολλά πλάνα που τραβήξαμε. Και σε μελλοντικό χρόνο, με την πρώτη ευκαιρία, θα πάμε και στο ηφαίστειο. Θα πάμε στο φράγμα της Θέρμης και θα έχουμε κατάβαση Φωτιάδη με σκηνή από την ταράτσα κάτω. Κάτσε, πότε θα γίνει αυτό? Το τράβηξε αυτό? Όχι, αυτό θα είναι σε επόμενη φάση. Δεν βγήκε ο χρόνος για να γίνουν όλα αυτά. Από την ταράτσα με σκηνή? Ναι, θα κατέβει κάτω. Το είπε? Ναι, μου έδειξε και το σημείο. Τώρα στο 7 λεπτό που θα βγάλουμε. Το βράδυ κατά τις 11 με 12 θα βγάλουμε το δεύτερο μέρος από την ταράτσα του Φωτιάδη. Θα δείξουμε ακριβώς το σημείο από το οποίο ο Φωτιάδης θα κατέβει με σκηνή. Το έχουμε δείξει ακριβώς. Τι λες? Ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Ο φελός της σπηλιάς», κλαίω. Αριανοϊός. Μεγάλωσα στη Λάρισα και όταν πήρε πρωτάθλημα ήμουν μέσα με τη γριά 1-0. Μέσα ήμουν κι εγώ στο μάτς αυτό. Με το χαμένο πέναλτι του Αναστασιάδη, λίγο περίεργο.
Λίγο. Ξέρετε εκεί πέρα τι λέει ο Καραπιάλης, στο 0-0. Κερδίζει πέναλτι ο Ηρακλής. Και πάει ο Αναστασιάδης ο Σάκης, ο Σεραίος, το αριστερό εξτρέμο, ο παικταράς. Πάει ο Βασίλης Καραπιάλης και του λέει κάτι στο αυτί. Έγινε γνωστό μετά τι του είπε. Τι του είπε. Και η μπάλα, νομίζω την απέκρουσε ο Πλίτσης, αν δεν κάνω λάθος. Αν θυμάμαι καλά, ή out, μέσα ήμουνα. Πάμε ένα πεντάλεπτο με... Έλα! Έτερος εγώ με Τζούμα, ναι. Από το σπίτι το Λιβάδι. Από το σπίτι το Λιβάδι. Από κάτσε, ανοίξω κάμερα, κάτσε γιατί δεν κάνω. Να βάλω άνοιξε. Κάμερα. Βάλε, βάλε. Και Μιχάλη, ρίξε τώρα, επειδή ακούει η φίλη μου που είναι πορωμένη μαζί σου, θέλει ένα hello. Hello για το κορίτσι μου. Τη φίλη σου. Λοιπόν. Κάτσε λίγο να το βάλω. Από πού να αρχίσω τώρα. Λοιπόν, να αρχίσω από το φίλο που βγήκε και έστειλε τα ποινία το μήνυμα και λέει εμένα και την παλιοφουρνάρισα και λέει γιατί μικρόφωνο και έτσι γιατί το φοβάει. Να σε καταρχήν να σε πω κάτι φίλε. Εγώ έχω να πατήσω στη Μαρμίτα από τις 17 Νοέμβρη του 19. Είχα έρθει και πουλούσα τον καλάμι, αν θυμάσαι. Mm. Έκανα τον κύκλο μου. Mm. Αν θυμάσαι, αν δεν θυμάσαι, εγώ πώς βρέθηκε εκεί πέρα. Με μια χορηγία από τον Αυτόβουλο, την ταβέρνα. Mm. Και έλα, και έτσι έγινε. Εγώ είμαι κάτι διαφορετικό. Ούτε ποδόσφαιρα κι αυτά εδώ. Το κατάλαβες. Mm. Όσο για το που λες και για το μικρόφωνο, έλα κι εσύ εδώ πέρα που είμαι. Όπως είναι και τα παιδιά εκεί, και κάτσε εκεί, κάνε. Δίμηση, δεν υπάρχει το αχελό. Αχελό. Μισό λεπτό. Σε κρατάει, Βασίλη. Βάζω τέτοια, πάρω, φέρνω. Τώρα, παιδιά, φαίνει ο Βασίλης το ειδικό stand. Δίμηση, ίσως το μήνυμα του μήνα στο ευρωπαϊκό chat. Αχελό. Μάριε, ας πάει η φίλη σου, λέει, στο σπίτι του να την κάνει μια πίσω πόρτα. Μετά τις πορείες του Πολυτεχνείου πήγε Μαρμίτα. Βασίλη, με το χέρι στην καρδιά, ναι. Έρχεται, το Μιχάλη, sorry, Μιχάλη, έρχεται η φίλη μου απόψε σπίτι, ναι, σου έτσι για να κοιμηθεί. Ναι. Θα σεβαστείς το ότι είναι φίλη μου και δεν θα την αγγίξεις, βέβαια, ή θα της την πέσεις με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Ποτέ, τέλος. Λίγο πίσω πόρτα μόνο. Να πω κάτι τα παιδιά λίγο, γιατί τις φράσεις δεν το αναφέρω. Μια δεδομηνός γιόρτασε μια μεγάλη παρουσιάστρια δικιά μου και επειδή μιλάω το προσωπικό της στο Messenger και γενικά, Ζήνα Κουτσελίνη. Α, η Ζήνα Κουτσελίνη. Για να την πω κιόλας. Μπράβο. Αυτή μέσα είναι η Ιταλίδα είναι αυτή. Ναι, την έστειλα ένα κυβότιο που μέσα έχω ένα κύπελο. Για τα 5 χρόνια μέχρι τώρα, από το 2, από το 15 μέχρι και τώρα. Και ακούστηκε το Μιχάλη στο Αθηναίο στο τέλος. Ναι, αυτό ήθελα να σε πω. Ναι. Αυτό ήθελα. Ναι. Και μου έφερε από το μέσα το προσωπικό της τη φωτογραφία που κρατάει το κύπελο έτσι. Όχι στην Ανίτα που λέει τι θα κάνουμε, λέει. Θα πιούμε μέσα στα πανιά. Λοιπόν, δηλώνω τους χαιρετισμούς μου, λέει, και δηλώνω μεγαλύτερος θαυμαστής του στον αγαπητό Μιχάλη Καριστάκης, κλαίει. Και λέει ο Μπότζα Κολαρισαίος, ζωντανά από το Playboy Mansion του Τριαδίου, τεράστιος χαρακτηρισμός για το σπίτι σου. Θα τη σεβαστώ τη φίλη σου, λέει, θα την δέσω στην ταράτσα. Δεν θα τη την πέσω, απλά θα την τεμαχίσω, λέει η Ορφεάσκα. Καλά. Εγώ μήπως θέλει να σε πάρει σπηλιά μέσα, να σε βάλω εκεί πέρα, όπως πήγε εκεί πέρα και πάρει και ευχημολή να το σπηλεί. Μην πεις, όπα, μην λες τίποτα για σπηλιά. Βασίλη, Μιχάλη, να το κυκλοφορήσει. Να το δούνε, μην μιλες τίποτα. Άστα για έκπληξη, έκπληξη. Μην κάνεις spoilers. Ναι, μην δίνεις spoilers, ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι για τον φίλο, γιατί με μένα λέει, γιατί το δείτε μικρόφωνο. Ρε φίλε, εγώ δεν έχω και τόσο πολύ καημό. Εγώ τουλάχιστον έκανα λαϊκές ταξιαρχίες με τον Βασίλη. Λαϊκές ταξιαρχίες. Ναι, έχω τα στοστικάκι, τα έχω γραμμένα. Λαϊκές ταξιαρχίες. Όχι Πλίτσης, Μιχαήλ, ναι. Όταν το είπα, λέω λάθος έκανα, ναι. Ο Μιχαήλ, ναι. Ο Μιχαήλ. Sorry, εγώ, ναι. Δεν ήταν ο Γιώργος ο Πλή, μετά ήταν ο Πλίτσης. Ο Μιχαήλ,
Στο μικρό τώρα ξεχνάω. Ναι. Τρέιλερ, ο σταλαγμίτης του Φελού. Όχι, Μιχάλη, δεν θέλω να με πάρεις, λέει, στη σπηλιά Ορφεάσκα. Δεν έχω και τόσο, λέει, καημό. Παίρνω κάθε μέρα στη Μαρμίτα. Εικονίδιο Φωτιάδη. Εντάξει. Γκόμπνικ Μαγκλάιατ. Η βαθμολογία εκείνη την αγωνιστική ήταν 40L, 38 ΠΑΟΚ, 38 ΑΕΚ με 2-1-0 σύστημα. Αν έβαζε ο Αναστασιάδη στο πέναντι και κέρδιζε ο Ηρακλής, την άλλη αγωνιστική τελευταία έπαιζαν ΠΑΟΚ Λάρισα στην Τούμπα. Όπου με νίκη ΠΑΟΚ ο ΠΑΟΚ έπαιρνε πρωτάθλημα. Τελικά ο Σάκης έχασε το πέναλτι. Η ΑΕΛ νίκησε 1-0 στο 88 με Μιτσιμπόνα και πήρε πρωτάθλημα και το ΠΑΟΚ ΑΕΛ ήρθε 0-0 με τον ΠΑΟΚ να βγαίνει τρίτος τελικά πίσω και από την ΑΕΚ. Έτσι. Λοιπόν, Μιχάλη, επειδή πολλοί είδανε και το σπίτι και ζητήσανε, ρωτήσανε ένα χρονοδιάγραμμα πότε θα παραδοθεί το έργο και πότε θα γίνει πραγματική βίλα. Έχεις περίπου στο νου σου κάποιο χρονοδιάγραμμα για το σπίτι? Όχι. Θα κάνω πρώτα την ταράτσα πάνω για να έχει... Να είναι έτοιμη. Προηγείται η ταράτσα, είναι το πιο σημαντικό, να γίνει η ταράτσα. Ναι, γιατί εκεί θα κάνει ο Μάριος εκπομπές, εσύ και ο Μάριος. Ωραία. Θα κάνετε τα πράγματα για να έχουμε εκεί πέρα και να έχουμε τσιπιό και μπυράκια και αυτά που θα πίνουμε και έτσι. Θα έχουμε και κομπρέλα και είναι από τη μια μεριά το βουνό και από την άλλη τη μεριά η θάλασσα που θα, το βράδυ θα βλέπει τα αεροπλάνα. Με τα λεφτά που έδωσε για κύπελα, έχοντας εκτυπώσει σκάδρα και πορτρέτα του ραπ, θα είχε χτίσει άλλη μια τέτοια σπιταρόνα, λέει ο Γκούστα από το Βερολίνο. Το 2230 το Μάρτιο θα είναι έτοιμο, αγόρι μου, λέει ο σοφός Μπότζακ. Πήρε τηλέφωνο Φωτιά. Α, Μιχάλη, ρωτάει κόσμος. Πήρε τηλέφωνο τον Ραπτόπουλο να δεις αν είναι καλά. Πήγα να πάρω σήμερα. Α. Σήμερα πήγα να πάρω σήμερα. Ναι, σήμερα. Τη χαίρεται, πάω. Γιατί έχει μια γυναίκα δικαιωμένη για βγήκε εκεί πέρα και την κατέβασε στο Facebook και αυτά. Νούσε ο Γιαννός. Είπα ένα πάρω για να πω, ξέρεις, από τα κάτω γυρίζουμε τα εξωτερικά εδώ πέρα από το σπίτι του Λιβάη. Ρε Μιχάλη, πήρες ναι ή όχι? Δεν μπορώ να πάρω, πήγα στην γραμμή. Δεν πήρε. Τους ξαναπαίρνω πάλι και έχουμε στην αναμονή. Ακούω τη φωνή του μέσα του τηλέφωνο, κανονικά. Ναι. Και μόλις θα είναι παραπέντε, τελείω, μέχρι στην γραμμή, τελείωσε. Δεν μπόρεσα. Στέλνει ο Καριστάκης μήνυμα. Είδα το σημερινό πρόμο και ενδιαφέρομαι, λέει ο Καριστάκης, να αγοράσω το μικρό σπίτι στο Τριάδι. Ψάχνουμε, λέει, με τον Φούρναρη στούντιο για να κάνουμε κανάλι στο Twitch. Δηλαδή θέλουν να αγοράσουν το σπίτι σου για να το κάνουν στούντιο, λέει ο Καριστάκης. Αν έχει χρήμα, του νοικιάζω το χώρο. Πες τιμή, πες τιμή. Πες τιμή τώρα. Όταν αυτή τη στιγμή, όταν έχει χρήμα, για καλοκαιρινά. Για χειμωνιάτικα εδώ είμαστε. Αλλά πρώτα πρέπει να περάσει από τον πρόεδρο. Ρε Μιχάλη, πες μία τιμή σαν τάξη πάνω κάτω που λέμε, σαν τάξη μεγέθους. Χοντρικά. Έρχονται αύριο και σου λένε πόσα, τι ζητάς. Θα φτιαχτεί λίγο να δει να σου βοηθεί. Και ταχύν έχω έναν γνωρίσει εγώ εδώ στη Μαρτή που φτιάχνει σαν την διαφήμιση που έχει security. Μουσαμάδες και αυτά που είναι για να μπορούν να τα βάλουν πίσω και αυτά εδώ να μην έχω αυτό εδώ πέρα το τρίγωνο τώρα. Ναι. Καταλαβες. Ναι. Και να μπορούν να έρθουν γιατί τώρα εδώ πέρα έχουν τα τούβλα. Ναι. Τώρα έχει πώς είναι από εδώ. Πρέπει να περιμένω τώρα στο να φύγει η πανδημία. Τον πήρε στο λάθο. Στο να βάλει την ηχομόνωση. Να το βάλει στα δαβάρια. Ναι. Να το κλείσει αυτό εδώ πέρα. Να φανεί. Ρε Μιχάλη, λίγο απλά πράγματα ρε παλικάρι μου. Συγγνώμη. Ναι. Έρχεται ο Φούρνας με τον Τζον Καριστάκης αύριο και σου λένε. Θέλουν να τα αγοράσουν. Πάρε 10.000 ευρώ. 10.000 ευρώ μπράβο μετρητά, το δίνει. Άμα θα. Λοιπόν, να είναι καθώ πρέπει, ξέρω ότι γιατί που τάρι θα είναι και μία έτσι λέει. Ναι. Και μία λέει έτσι. Βρεάστε. Αυτά είναι για να καθόμαστε. Να δει χρήμα, ζεστό χρήμα. Είναι και. Σουσαμάδε και αυτά. Widowmaker! Ο Φωτιάδης είναι η παρενέργεια του εμβολίου! Ας έχεις που να έχεις το σπίτι τώρα, να κέρδισε έκανε εκεί πέρα. Ας έχεις λεφτά και να το σπιτάμε. Πέτω εγώ, εκεί στην ταράτσα που είναι εκεί στο σπίτι του, δεν μπορεί.
Εγώ τουλάχιστον εδώ δεν έχω ένα. Έναν έχω και αυτόν εδώ που θα τον κάνω, θα βάλω την υπομόνωση και δεν θα ακούγεται καθόλου. Ο Λαρισαίος, ρωτάει ο Μπότσακ ο Λαρισαίος, Μιχάλη. 100.000 δολάρια μονόπολης, δέχεσαι? Όχι. Όχι. Καθόλου, τίποτα. Τίποτα. Το σπίτι δεν τα αλλάζω, ρε. Είναι και δεστή. Μπράβο. Χρήστος Μιχάλη, ναι, ρε. Μπράβο, ρε Γιάννη. Να σε πω κάτι, για να πω. Ναι. Αν είναι το απανέπιο μας, θα στα πει ο ίδιος. Υπάρχει ταράτσα πάνω, εγώ όπως την είδε σε πάνω, που τράβει στα πλάνα, άλλο σπίτι. Με τέτοια θέα, βουνό και θάλασσα, ρε, δεν υπάρχει τέτοια θέα. Ναι, μηδέν υγρασία. Μηδέν υγρασία, φίλε. Αγιάζεις. Ναι. Δεν δίνεται αυτό το σπίτι, τι μου λες τώρα. Με 10 χιλιάρικα δίνω και τους παππούδες που είναι κλειδωμένοι στο υπόγειο. Μιχάλη, να πω όμως κάτι. Έλα, μου τα έδειξε ο Βασίλης και με έψησε και με την ταράτσα τα είδα, ωραία. Και σου κάνω μία ερώτηση. Αν το σπίτι που είναι δίπλα, αύριο μεθαύριο, ναι, σηκώσει, ναι, δύο ορόφους πάνω από σένα, τι γίνεται? Δεν σηκώνει, δεν είναι τα όρια, μέχρι εκεί είμαστε. Διόρφα είναι. Δεν μπορεί παραπάνω. Α, είναι διόρφα, ναι. Από την πολυοδομία δεν μπορεί παραπάνω. Δεν μπορεί. Εδώ είναι διόρφο, η θέρμη είναι 2,4 κλίμακα. Συντελεστής. Συντελεστής. Ναι. Είναι πιο όροφο δηλαδή. Δηλαδή ναι. Δύο μαγαζιά, ένα μαγαζί και δύο όροφο. Ή τρία σπιτιά σε μια κόκκινο. Ναι. Και εδώ το μαγαζί και ένα σπίτι. Γιώργιος Καραμπέρης, από εδώ και στο εξής. Στα σχολικά εγχειρίδια και στο κεφάλαιο ο άνθρωπος των σπηλαίων θα έχουν τη φωτογραφία του Φωτιάδη με μαλλί κότσο, ταγάρι προβάτου για ένδυμα και κόκαλο βουβαλιού στο στόμα. Μάριε, ναι, ναι. Μαρικό. Ναι. Δεν σε λέω τίποτα, αγόρι μου. Ναι. Δηλαδή, σήμερα που ήρθε ο Βασίλης, παρόλο έβαλα το πουκάμισο, γιατί εντάξει, εγώ για να μην είμαι τα στρατικά και με αυτά, έχω κάνει αντίλαλο, δηλαδή εκεί που είναι κίνημη, και τώρα τη λες φωτογραφία και είναι μυξίδι μουσκεμά. Μη λες, θα το δει ο κόσμος, μη λες. Δηλαδή, άλλο, μη λες. Τίποτα. Ναι, να το δουν και μετά, ρε. Μην κάνεις spoiler. Μην κάνεις spoiler. Ναι. Παίζει να το πήρε καινούριο και να το χάλασε, λέει, μόνο το σπίτι. Άνετα ήταν μια χαρά και από τη Φελάδα το έκανε, λέει, έτσι όπως είναι τώρα. Ο Μπλαουγκράνα μου. Όπως το βλέπεις τώρα, που είδε ο Βασίλης και τράπησε, ήταν ένα δωμάτιο. Εδώ είναι το σαλόνι και ένα δωμάτιο. Τι είχε. Εδώ πέρα, αυτός εδώ που έκανε τις εγκαταστάσεις, δηλαδή εμείς κάναμε τα πετά. Ναι. Δώσανε την παροχή, δηλαδή κάναμε την χειρότερη βλακεία, γιατί εγώ ήρθα από τη Σταυρούπολη. Ναι. 78 με το σεισμό. Πόσα ήταν με το σεισμό, 8 ρίχτερ, πόσο ήταν τότε. Ναι. Και ναι. Είχε μαζέψει ο πατέρας μου, γιατί αυτοί οι παλιοί οικοδόμοι πηγαίναν στο Αμίδιο και σε κάτι έργα του δημοσίου και όπως τους βρέκανε να πάρα δουλέψουν. Μάζεσαι κάποια λεφτά, 500 χιλιάρια και εδώ αυτό το οικόπεδο ήταν γιατρείο. Για αγρότες για αγρότες. Το πιάσαμε. Εμείς λέει ο παππούς, πιάσε το, λέει, ξέρω. Εδώ τι είχε. Είχε κοπριέδες. Είχε μαντρί εδώ πέρα δίπλα. Μαντρί είχε. Ναι, αυτό εδώ πέρα πήρες. Δίμψητε. Διάβασα το διάβασα. Ένα μήνυμα μισό. Μιχάλη, ένα μήνυμα του Ντίμσιτ λίγο, παλικάρι μου. Τα μόνα γυρίσματα που μπορούν να γίνουν σε αυτό το αγούρι είναι για τον επόμενο κύκλο της 10ης εντολής. Παιδιά, ο Κοκκινόπουλος δίνει το δεξί του χέρι για τέτοια σκηνικά. Δε, φαντάζομαι και. Φίλε ο Κοκκινόπουλος για αυτό, τέτοιο του Φωτιάδη. Πεθαίνω. Θα σε πλήρωνε, Μιχάλη, ο Κοκκινόπουλος θα σε πλήρωνε αδρά. Με Λένα Παπαλιγούρα κλεισμένη εκεί μέσα, κλαίω. Την ξέρει, η ηθοποιό σου αρέσει, είναι ένα Παπαλιγούρα, Μιχάλη, την ξέρει. Κόρη του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του Απαλιγούρα. Και ο παππούς της παλιότερα. Ξανθιά, ωραία κοπέλα, είναι μητέρα δύο παιδιών. Έχει κάνει και δεύτερο τώρα. Δεν είναι Κωνσταλέξη, είναι λέει το Μιχαλοφωτιάδη. Όχι, δεν λέω απλά ήθελα, μας απεγκλώβησε ο ξάδερφος από το Τριάδη. Αντικειμενικά ωραίο είναι το σπίτι, απλά θέλει πάλι γκρέμισμα και αυτό από την αρχή. Τσοπαρατραβόλτα.
Έτσι όπως ο Κώστας Άρης λέει, έτσι όπως είδα το σπίτι, σκέφτηκα τον Δημητροκάλη να κάνει τελετές μαζί με τους άλλους δύο τα βράδια. Κλαίω. Κλαίω. Καλά. Εντάξει. Παιδιά, δεν νομίζω να έχουμε κανέναν εκεί έξω που δεν τον έχει παίξει με Ιωάννα Μαργέτη, έτσι. Δεν νομίζω. Παιδιά, άκου εγώ να πω λίγο. Τη θυμάσαι, Μιχάλη, την Ιωάννα τη Μαργέτη, τη σατανίστρια, την κοπέλα. Να είναι καλά. Με πορτοκάλι, μπράβο. Μπράβο. Αυτά ξέρω, ρε. Ναι. Ποιον είχε δικηγόρο, ποιον είχε δικηγόρο, υπεράσπιση. Δεν θυμάμαι ποιο είναι ο Λικουρέζο. Όχι. Το Γκούλια. Το Γκούλια. Μπράβο, ρε Μιχάλη. Μπράβο, ρε Μιχάλη. Στείλ τους παραθέρεις, έτσι. Στείλ τους παραθέρεις, ναι. Τρία χρόνια που είχε βγει αυτή εδώ πέρα, αλλά εντάξει ήταν 20, πόσο ήταν, 17 χρονών ήταν τότε που είχε. Ναι. 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 Εγώ το 93, έφτιαξα στο πανόραμα του πατέρα μια οικοδομή και μετά μπήκαμε στους αναλυστές και πήγαινε όπως είναι το βουνό η σπηλιά που έχουμε εμείς εδώ πέρα και μπαίναν μέσα και μάζευαν τα άτομα και τρέμανε σαν κομπροστέρια και πήγαιναν έτσι. Έτσι μάζευαν, ξέρω εγώ, και αυτό το πράγμα. Βασίλη! Καριστάκης, στον θερμοσύφωνα πάνω από την πόρτα αντί για νερό βράζει αίμα. Window maker. Οι Αμερικανοί πάνε 18 και τους διώχνουν από το σπίτι. Ο Φωτιάδης πήγε 50 και τους έβαλε στο υπόγειο τους γονείς του. Εγώ, Μαρία. Μαρία. Ναι. Μιχάλη, θέλω λίγο να προδιαθέσουμε τον κόσμο για το βασικό αυριανό μας θέμα. Θέλω τη γνώμη σου. Ναι. Επειδή και εγώ τώρα στον εγκλισμό είμαι μόνος μου, τον περνάω μόνος. Έτσι. Ναι. Φαντάζομαι και ο Βασίλης, νομίζω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πατήσω τον Βασίλη, μπορώ να πει ο Βασίλης, δεν ξέρω. Εσύ τον περνάς, εσύ τον περνάς στον εγκλισμό και εσύ μόνος, έτσι. Ναι. Μόνος, όπως και εγώ. Μπράβο. Ναι. Θα προτιμούσες να τον περνάς με μία σύντροφο ερωτική, να είσαι μαζί με μία κοπέλα, με μία γυναίκα. Ή μόνος το απολαμβάνεις, απολαμβάνεις. Μέσα. Μέσα. Τι, ναι. Το μέσα τι μέσα. Ναι, ρε, μέσα με την κοπέλα. Κοπέλα θα ήμουν. Ναι. Θα προτιμούσες με μία κοπέλα, έτσι. Ναι. Ωραία. Ναι. Υπάρχει στη γειτονιά μου γυναίκα. Ναι. Ωραία. Ναι. Χωρισμένη. Χωρισμένη. Ναι. 49 ετών. Ού, ναι. Η οποία έχει και μωρό ενός έτους, η οποία θέλει να συζήσει με κάποιον τώρα στον εγκλισμό και να δει πώς θα πάνε. Σε ενδιαφέρει? Μέσα. Σε ενδιαφέρει? Μέσα. Μέσα. Τι είπες, Βασίλη, συγγνώμη, τι είπες, Βασίλη? Κάνει πονέκι που χώρα του. Ναι, 49 ετών, 48 μισό. Ρε, μια χαρά είναι. Ηλικία μου, το 71 και ψήσι. Ναι. Ναι, ωραία. Άρα θες να μιλήσω μαζί της για να έρθει να μείνει εκεί με το μωρό μαζί, ε! Πώς θα φύγει εδώ πέρα τώρα, εδώ έτσι που είναι, εδώ το σπίτι, εδώ. Κάτσε ρε φίλε, λες τη γυναίκα να έρθει, το μωρό να το αφήσει στο σπίτι. Στον Κιάδα. Το μωρό στον Κιάδα. Κάτσε, περίμενε ρε φίλε, λες ναι να έρθει, χωράει, το μωράκι θα σε πειράζει το μωρό. Όχι για το μωρό, δεν ξέρω γι' αυτό. Επειδή με ρες να κάνεις γνωριμία με αυτή να συζήσεις. Ναι. Α, το έτσι πως είναι το σπίτι εδώ δεν είναι για εδώ. Μαλάκα, τι ενός χρονών παιδού έχει τώρα, 49 χρονών και έχει ενός χρονών. 48 μισό είναι, ναι. Και έκανε παιδί στα 47. Κάτσε περίμενε εσύ. Η παρασυνή Τζέννη τι έκανε. Πόσο χρονών είναι, 50. Με τρία κεφάλια μπορεί να βγει το παιδί, ρε μαλάκα, πλάκα κάνουν. Τι κάνουν παιδιά, ρε μαλάκα, 47 χρονών έκανε παιδί, ρε. Έστω, μια χαρά είναι το παιδάκι. Ποια είναι η Σάρα, είναι ρε πούστη. Βρε, μια χαρά είναι το παιδάκι. Γιατί ο κόκκινος τι έκανε. Ο κόκκινος λέει τι έκανε. Ο κόκκινος, ρε φίλε, είναι, δεν το γέννησε ο ίδιος. Να φέρει το μικρό παιδί στο Τριάδι η κοπέλα να έχουμε τη νέα γέννηση του Χάνι. Δεν έμπροξε. Δεν έκανε πίσω πόρτα. Τι έκανε αυτός, ρε. Ρε Μιχάλη, ερώτηση. Εγώ την κοπέλα θα τη δω αύριο το πρωί τη γυναίκα. Τι να την πω. Σε θέλει μόνο εσένα, όχι το μωρό. Όχι, παιδί μου. Εγώ μπορώ να έρθω και να μείνω στο σπίτι το δικό της. Και να βοηθάει την κατάσταση εκεί. Εδώ τελειώσει εδώ πέρα τώρα. Εγώ είμαι ένα. Δεν θα έχει ασπέντ, ρε φίλε. Και τώρα μαρθεί, θα έχει διαβάσει. Αυτή η αγόρι μου, η γυναίκα πληρώνει νίκη, δεν τα βγάζει άλλο πέρα. Δεν μπορεί. Θέλει ένα... λέει, να βοηθήσει και ο Μιχάλης. Γι' αυτό σου λέω να έρθει να μείνει. Αλλά το θέμα είναι εδώ
πώς θα κινηθεί το παιδί, ένα κρεβάτι, τράβηξε πλάνο. Δηλαδή, ήθελα να πω κάτι. Μαζί θα κοιμάστε. Βρε, έχει μικρό. Βρε, κάντε ένα ξύλινο μικρό, τόσο είναι το μωράκι. Μισό λεπτό. Ένα χειροποίητο κρεβατάκι για το παιδί δεν μπορεί να κάνει. Ένα μηχάλη. Κρεβατάκι ξύλινο, ρε Μιχάλη, συγγνώμη, τώρα με στεναχωρήσει. Ειλικρινά στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι, δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Το θέμα είναι εδώ πέρα. Θέλει την άνεση τώρα. Θα βλέπει εδώ πέρα, σου λέει τι γίνεται. Ένα χρονό. Το παιδί θέλει την άνεση. Το ξέρει ότι κειμενικό, πώ τη λένε, από το Δήμο θα αρνούν εξωτερικό και θα ρωτάνε και πώ και τι. Έχει ρουφιάνου. Α, μην του το πάρει πρόνοια, λέει. Μην του το πάρει πρόνοια, σε λέει. Πού το μεγαλώνει. Το παιδί είναι αναγνωρισμένο. Μάτια μου, το παιδί είναι αναγνωρισμένο κανονικά. Τι σχέση, τι λες τώρα. Όχι, Θεέ μου, ρε Σιμαριέ, άκου να σου πω κάτι για να ξέρεις, αγόρι μου. Εγώ πέρυσι το 19 πήγα σε ψυχολόγο. Στο χρηματοκιβώτιο, ρε, πώς τη φύγει. Θες να ακούσεις, παιδιά, να ακούσεις. Μην γελάς, Μαρία. Μιχάλη, ειλικρινά είναι η πρώτη φορά που δεν γελάω, είναι, με απαγοητεύεις. Σαν άνθρωπο, με απαγοητεύεις. Δεν είναι το απαγοητεύω. Είναι το πράγμα ότι εδώ θα φύγει χειρουργικός λειτουργός κάποια και θα πούνε εδώ, έχεις το παιδί εδώ. Θα πρέπει να έχεις περιβάλλον. Μα η μάνα του είναι, βρε. Με τη μάνα του θα είναι το μωρό. Η μάνα του είναι, ωραία. Δεν θα τη ρωτήσουν πού πάει και κάνει, ξέρω εγώ. Τι κάνει, ξέρω εγώ, σε σένα μένει. Ελεύθερος Έλληνας πολίτης είναι, ρε, η γυναίκα. Ρε, άσε μιλάω εγώ τώρα. Εσύ. Στην πετονιέρα. Να το βάλει στην πετονιέρα το παιδί. Συμπετογιά! Ωχ, ρε Μούση! Μην κάνουμε τέτοια πράγματα, όλοι. Ωχ, ρε Μούση! Μαλάκα, στην πετονιέρα δεν υπάρχει, ρε Μούση! Μαλάκα, μάτα ρε! Μάτα ρε, μη! Έσαι με το τσάτ, τι να κάνουμε! Το πράγμα, το παιδί! Τον αγορίζω στην πετονιέρα, μαλάκα! Τώρα για να ευχαριστώ. Α, Χριστούλη μου! Να το έχει το μωρό, λέει, στην Φάτνη, ρε! Ποια Φάτνη! Κωνσταντίνος Μύρδου, τα θέλει. Πετάς κάτι, μετά το παίρνουν οι άλλοι από το τσάτ. Φίλε, Μιχάλη, μου επιτρέπεις? Τα λέει όλα το μήνυμα του Αλέξνιρ. Είπε ναι στη γυναίκα και όχι στο μωρό. Αυτό κρατάω εγώ. Ναι, αλλά υπεύθυνα το λέω αυτό, γιατί σε λέω εγώ πώς θα έχει, πώς θα... Εγώ συμφωνώ με τον Μιχάλη, είναι υπεύθυνη στάση αυτή. Ναι. Εδώ τι να βοηθήσω τώρα εγώ. Αυτό σε λέει, δεν είναι το σπίτι κατάλληλο για να μεγαλώσει το παιδί, αυτό σε λέω ο Μιχάλης. Εγώ το σπίτι μια χαρά το είδα, ρε παιδιά. Το σπίτι μια χαρά το είδα εγώ. Τέλεια είναι το σπίτι. Άνετο είναι. Κλεοπάτρα έχει. Δεν μου λες πάνω να μείνεις εσύ εκεί. Μένω. Βασίλη, μένω. Δεν μου λες να βάλω μια τέτοια Big Brother εκεί να είσαι να μείνει συγκάτοικος με το Φωτιάδη. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Κλείς τη μαρμίτα. Μιχάλη, μην ακούς τους κακοπροαίρετους. Εγώ αναμένω τη συνεργασία μας στα μεσητικά. Τζον Καριστάκης. Θα το φυλάει το σκυλί που δεν έχω, λέει η Ορφεάσκα. Θα τον κάνεις Bob Μάστορα και αυτόν θα χτίσετε σπίτια. Κλαίω. Βάλτο στο σκυλόσπιτο, ρε Μιχάλη, λέει ο Widowmaker. Από Μπλαουγκράνα μου. Η Κονέ Φωτιάδη. Α, έχει και παιδί. Θα του βάλουμε στο χώρο εκεί έξω του σκύλου, αγόρι. Τηλεορασάρα έχει, λέει ο Ορφεάσκα. Έχει και τηλεορασάρα. Ναι. Το μωρό θα μπει κάτω από το ημιυπόγειο. Θα σκαρφαλώνει το παιδί στα γυμνάκια για να λάβει το φως και θα γίνει τόστα. Το μωρό θα γίνει, λέει, τόστα στα γυμνάκια καλώδια για να λάβει το φως. Δεν μπορώ. Μιχάλη, να μιλήσω ειλικρινά. Εγώ πάντα μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Τη λέω μπροστά σου, έτσι. Δεν είμαι φούρναρης εγώ. Δύο πράγματα.
δύο πράγματα χτύπησαν άσχημα στον κόσμο και σε μένα. Πρώτον, ότι λες ναι, ας έρθει η γυναίκα, αλλά μόλις λέω μωρό πατάς φρένο. Και δεύτερον... για το μωρό και για τέτοια. Ναι. Αλλά για το σπίτι εδώ, εγώ έτσι καταλάβα και τη στιγμή που το λες. Ναι. Να γνωρίσω την κοπέλα και τη συμβίωση και αυτά. Ναι. Αλλά για το σπίτι εδώ δεν είναι για να έρθει. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτό λέω. Μιχαλή. Δηλαδή. Ξέρεις τι άλλο χτύπησε, να, ότι όλοι σε έχουμε για χρυσοχέρι, ότι κάνεις τα πάντα, πραγματικά μπορείς να κάνεις τα πάντα, εγώ υποκλίνομαι, δεν έχω δει τέτοιο άνθρωπο, ειλικρινά σου μιλώ, να είσαι γερός, δεν μπορείς να κάνεις μία μικρή ξύλινη κούνια, 60 εκατοστά επί 50, επί 40. Το θέμα, μπορώ να το πω κάτι, πάω εδώ πέρα που είναι τα παιχνίδια, ναι, εδώ στο, στην Γεωργική Σχολή, στην Μηχανική Σχολή. Ωραία, μπράβο. Μπράβο, αυτό και αυτό. Αυτό. Αυτό λέει η γυναίκα. Με το Γιάννη, με τα φορέα και τα φέρνει. Μιχαλή, μιλάμε για μια γυναίκα. Για το σπίτι εδώ, συγγνώμη, για το σπίτι εδώ, πού να είμαστε και οι δύο εδώ πέρα, τα είδες. Ναι. Ένα κρεβάτι είναι. Μια τουαλέτα, η φορά είναι προσωρινά αυτά εδώ. Ναι. Και το κάτω σπίτι, τα μπουν τα τούλα, τα δωμάτια. Ναι. Καταλαβες. Τα μπουν τα τούλα. Θα μπουν τα χωρίσματα, θα μπει ο τουαλέτα, θα μπει το αποδικάκι και θα αρχίσει μετά να κάνω. Αυτό τώρα εγώ είναι για να μην πάω να την πληρώσω. Εγώ άμα είχα λεφτά θα ήμουν στο ξενοδοχείο τώρα. Δεν θα ήμουν εδώ, θα έφερνα το λακκύλα, δεν θα καθόμουν να τα κάνω μόνος μου, από την τούβα και πάω ξύσεις τώρα. Και θα το φώναζα εδώ, πώς θα έφερνα κιλά, 1,5 διάρκεια με λέει θέλω να τα κάνω. Μιχάλη, σου κάνω μία ερώτηση. Σου κάνω μία ερώτηση. Σου λέω ότι... Ναι. Ότι θέλουν να έρθουν να ζήσουν μαζί σου δύο πολύ ωραίες γυναίκες. Να μένετε και οι τρεις. Θα έλεγες όχι. Δεν γίνεται για το σπίτι εδώ, τώρα έτσι δεν γίνεται. Ωραία. Χάνεις μία πολύ ωραία γυναίκα η οποία είναι 48,5 και δείχνει 40, όμορφη, πληθωρική, πολύ ωραία γυναίκα, καλή γυναίκα, η οποία είχε μία άτυχη επιλογή και στιγμή στη ζωή της με τον άντρα αυτόν και εσύ δεν τη δέχεσαι επειδή έχει ένα μωρό που το μεγαλώνει αυτή και θα σου καταλαμβάνει εσένα χώρο 60 επί 40. Καλά μόνο. Ρε φίλε, θέλω να σας γυρίσω από την κάμερα να δεις πως είναι το γύρνα ρε φίλε, άντε γύρνα ρε φίλε. Άντε, να το είδαμε το σπίτι ρε φίλε, τι να γυρίσει την κάμερα. Να το ρε πού στο κρεβάτι ρε, να το κρεβάτι ρε. Ναι. Το κρεβάτι ρε, το βλέπεις στο κρεβάτι. Να το κρεβάτι ρε. Ναι, το μωράκι εκεί δίπλα χωράει σε μια άκρη ρε εσύ Μιχάλη. Γιατί το σπίτι τι είναι βρώμικο, ρε Μιχάλη. Δεν είναι βρώμικο, αλλά είναι για μένα, για να μην πάμε και πληρώσουμε ενοικία. Ναι. Δουλεύει. Εγώ ξέρω τι έκανα εγώ το καλοκαίρι. Επάνω που είδε τα πράγματα που είδε με τον Γέρα που τα είδε ο Βασίλη, σκονόμουν το πρωί. Σκονόμουν, έφυγα τη δουλειά. Αυτά που μπορούσα να κάνω, ζόμουν, έβλεπα την τηλεόραση, είχα το τάμπλετ, α πούμε, και καθόμουν. Και ξανά πάλι την άλλη μέρα, το καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι ήθελα να κλείσω κάτι τρύπες εδώ πέρα που ήταν. Είχε υγρασία, είχα αυτά εδώ, είμαι μονός και με αυτά εδώ. Και έκατσα και τα έκανα. Είναι κρεβάτι. Εγώ τα λέω. Δηλαδή, εδώ το σπίτι τώρα μπορούσε να μην πω τίποτα σε κανένα. Πώς είναι, γιατί είμαι, ξέρω εγώ. Ναι, ρε Μιχάλη, σε τιμά αυτό. Σε τιμά αυτό. Σε τιμά. Φωτιάδη, πώς είναι αυτό εδώ, ο δορυφόρος που έχει πάνω εδώ. Το ολιακό, το θερμοσύγωνα και το ολιακό, πώς είναι το φωτιάρι, έτσι αυτό είναι το σπίτι μου τώρα εγώ. Αν το σπίτι με ένα... Αν το ζήσει το μωρό. Αν το ένα σπίτι, όλα τα πράγματα που είχε κάνει ο Μουλάβος, σωληνός, διαλωρές, υδραυλικά, τα είχε κάνει ένα μάτσο χάλια, κάτι να τα έχουν με τα πετά. Εμείς οι στάρες έχουμε την αμεξιά μας, κατάλαβες εγώ. Με τέσσερις ασφάλειες είχε, γιατί πιέρε. Όταν έγινε μια σφαλή και έγινε όλο το σπίτι. Μιχάλη, Μιχάλη, το στέλνουν 2-3 άτομα, έτσι. Βλέπω τώρα του Εύστεφ. Φωτιάδη, το παιδί θα έρθει. Τέλος, το αποφασίσαμε. Εντάξει. Αν έχετε λεφτά, εντάξει. Καλά, αν σου έρθει εσένα αύριο η γυναίκα, άσε που θα τη δεις, θα λιποθυμήσεις, γυναικάρα, εσύ πας φύγετε. Ναι. Ο Φωτιάδης είναι τόσο φελός που θα νομίζει ότι φορτώθηκε μωρό και δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Τα γάμω. Ρε εσύ,
Ναι. Και όταν μου το πες, μου λέει, ναι, στο σπίτι πάω. Ωραία. Εκεί πάω, μπορεί, εκεί πώς είναι, μπορούν να βοηθήσουν την κατάσταση. Ωραία. Γιατί, να, ωραία. Ωπα. Ναι, ωραία. Στη γυναίκα. Άρα, στο σπίτι να πάνε να μείνετε μαζί που εκεί που νοικιάζει μπορείς. Θα δίνεις τα μισά. Βέβαια. Θα δίνεις τα μισά. Άρα τι μια στάση ρε φίλε. Τέλος. Θα της πω. Ρε Βασίλη. Ρε Βασίλη. Ρε καμό. Δεν καταλαβαίνει. Τι να τον κάνω ρε. Δεν καταλαβαίνει. Τεσσεράμιση κατοστάρικα δίνει η γυναίκα. 4,5 εκατοστάρικα δίνει η γυναίκα. Δηλαδή, τσοντάρεις μαζί με και με τη ΔΕΗ να τσοντάρεις κανένα 250 το μήνα, είσαι οκ. Okay. Μπορείς. Μέσα. Ωραία, είδες. Αλλά τι μία στάση. Θα μένεις... Αλλά πού μένει, διαφέροχη μένει. Ανάληψη. 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 Τι καμάρα. Ποια καμάρα ρε, ανάληψη εδώ. Μετά... Μετά τη Μαρτίου, Γεωργίου, ανάληψη ρε. Ποια καμάρα. Ναι, εντάξει. Από την, από την εκκλησία 200 μέτρα. Κατάλαβα. Αυτό. Ναι. Ζάχαρη. Ναι, στην Μπότσαρη. Μπράβο, ναι. Κοντά, μπράβο, μπράβο. Ανάμεσα αναλήψεως, ναι. Μπότσαρη, μπράβο. Ναι, εκεί κοντά είναι και το, και το Ίκα. Ορίστε. Είναι και το Ίκα. Ήτανε. Ναι. Ήταν, δεν ξέρω, ναι. Έφαγε, δά, πήρω και νερό ρε πως. Δεν καταλαβαίνεις, πρέπει να περάσει και να ρυθμίσω καλά το τέτοιο, το χρονοπήγιο και να μπορέσει να σπουδιστούμε. Το χρονοπήγιο. Να τι βάλω εδώ. Εμείς είναι εκεί, το παιδί εδώ και το σπίτι δηλαδή, τι να κάνω, φες εσύ, άι πες εσύ τώρα. Ναι. Αυτό ήθελα να ζητώ σε ξηγάκι μας, σε ξηγάκι εγώ. Η αμήχανη στιγμή που ο Μιχάλης πρέπει να κάνει σεξ χωρίς να πληρώσει. Ανάληψη, δίπλα στην κατάθεση. Αλλά δοκιμάσαι στο υπόγειο εσύ. Λοιπόν, Εύστευε, ευχαριστούμε για τον donation, φίλε. Φωτιάδη, τέλος, το αποφασίσαμε. Θα έρθει το παιδί και θα σου δίνουμε τα λεφτά για τα γάλατα. Ευχαριστούμε, Ευστεύ, να είσαι καλά, φίλε. Πιο ευχάριστα λέει να περάσουμε καρδία. Δεν γίνονται τέτοιες εκπομπές. Ελλήνουμε κομπάρα. Λέμε, Μιχάλη, μια ταμπέλα λέει που λέει η εργασία απελευθερώνει. Βάλε στο σπίτι και είναι έτοιμο. Τα στρατόπεδα συγκέντρωση. Η εργασία απελευθερώνει. Όχι κάτι άλλο τώρα εγώ. Ναι. Πρέπει να σου το πω. Γιατί περιμένω δύο απαντήσεις. Ναι. Είναι καλά λεφτά. Ναι. Εγώ που λέω να φύγω για Κύπρο. Ένα είναι αυτό εδώ. Το έχω πει από εδώ και πολύ καιρό, η πανδημία, και να είναι που μπορεί να κατέβω για το έργο το μεγάλο που κοίτησε στο ελληνικό. Ρε Μιχάλη, συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη τώρα. Θα κοροϊδέψω τη γυναίκα. Θα κάνω χαβαλέ με τη γυναίκα. Θα τη πω θα έρθει, αλλά ίσως το ένα. Όχι, δεν σε λέω. Θέλω να, να πούμε να τα ακούσει. Να τα ακούσει κι εσύ, γιατί το έχω πει πολλές φορές. Αυτή τη στιγμή εγώ τώρα κινιέμαι, πιάνω, κάνω. Έχω κάποια λεφτά, καταλαβες. Ναι. Αλλά για να μπορούμε τρεις μας, για να είναι καλύτερα τα πράγματα, ναι. Θέλω να σε πω. Ναι. Βοηθήσω. Περιμένω δύο απαντήσεις. Ναι. Αυτό δεν θέλω να πω. Εγώ δεν κάνω από πίσω πόρτα στα τη φουρνάρισα. Ναι. Για να πάρω... Άκου αγόρι με εδώ πέρα. Ο ΑΕΚ 76, ξέρεις τι λέει. Αυτό που κατάλαβα κι εγώ. Άρχισε τα στρίβιν δια του αραβόνος. Λάσου τα στρίβιν. Αυτά ήταν αυτό. Τη ζωή σε λάσκαρη που τα λέγε αυτά εδώ. Ναι. Να τα ξέρω εγώ. Ναι. Εγώ δεν είμαι τέτοιο. Θεσσαλονίκη που έπαιξε τέτοιο. Ναι. Με τον Τίμη τον Λιώπολο που ήταν. Ναι. Τα ξέρω. Άστε εγώ. Απλά εγώ το έχω πει εδώ. Και Παντελή Ζερβό. Ναι. Μπαμπά. Παντελή Ζερβό. Ναι. Μπράβο. Μπράβο. Και την έδωσε τα κοινήνια. Ζωή. Ναι. Εγώ θα πάρω κοινήνια και κάνω. Ναι. Εγώ δεν είμαι τέτοιο. Αλλά πρέπει να ξέρουμε. Εγώ από εδώ Θεσσαλονίκη θα φύγω. Κάποια στιγμή. Αλλά θα πάω για δουλειά. Τότε πώς να πω τη γυναίκα, ρε εσύ. Ναι, έχω ένα φίλο που λέει ναι, το δέχεται να έρθει να μείνει με σένα. Ρε εσύ, να την γνωρίσω το κορίτσι. Τη γυναίκα, να την γνωρίσω. Πού να πάτε τώρα, ρε, τα πάτε κλειστά είναι. Πού να την γνωρίσεις. Δεν σε είπα για τώρα, ρε παιδί μου. Δεν σε λέω για τώρα, ρε. Να την γνωρίσω. Να πάω στο σπίτι. Να φέρω πράγματα.
κάνατε ιστορίες, ναι, να βοηθήσουν και τροφοδοσία. Ναι. Έχω άτομο εγώ, ας πούμε, ναι, να κάνω, να με γνωρίσει, ναι, έτσι πάει το κάτω που μου αρέσει. Ναι, ωραία. Έτσι πάει. Άρα, εσύ να... κάνεις το κουτό, κάνεις την κίνηση, ναι, και τα αλλάζεις σε μένα τα τηλέφωνα. Ναι. Τα καταλαβες. Ναι. Τι κάνεις εκεί μέχρι και είσαι. Ναι. Από εκεί και πέρα άρχισε. Εν τω μεταξύ, εδώ και 3 χρόνια φεύγει για Αθήνα, λέει έτσι ο Μπαροτραβόλτα. Λοιπόν. Δεν είναι τα πράγματα. Ο άλλος έφυγε εδώ και 9 μήνες έφυγε ρε, κάτω στην Κύπρο. Ναι. Ήταν συνάδελφο. Εφτά νομά σε ένα δωμά, μου λέει και ο Πάνο. Κλαίω. Μεγάλο Άκη Πάνο. Μεγάλο. Μάθε, συγγνώμη που εγώ. Να σκεί κανένα Κύπριο από το τσάτ, αν έχουν κανένα Κύπρο και να μα πει ο κάτι τι γίνεται. Ωραία. Άρα εγώ, αν πω στη γυναίκα, αύριο είναι Τετάρτη, μην το πνίξουμε, ναι, χρονικά. Την Πέμπτη μπορείς να πας, ναι, στο σπίτι της. Βέβαια. Να δεις... Γνωρίστε, έτσι είναι το σωστό, ρε. Εσύ, ναι, μου λες, πάρτε να δω, να ξανακοιμηθεί, που είναι υπέρο εδώ, ρε, εσύ. Αν δεν τελειωμένο το σπίτι όλο, με τα χαρά. Πάνω κάτω έχεις την τέτοιο και να χορεύει και να πηδάει. Όχι πηδάει το παιδί, να κάνει. Τι να πηδάει. Μάτια μου, στην αρχή είπες ναι να έρθει. Όταν άκουσες για το μωρό κλώτσισες. Τελειωμένο το σπίτι. Στο μωρό κλώτσισες. Είναι τελειωμένο το σπίτι. Αλλά τώρα εδώ τι να φέρουμε. Θα την πω, ξέρεις, σήμερα θα φέρω τούμλα. Την άλλη μέρα θα φέρω του ηλεκτρολόγου. Για να κάνουμε να περάσουμε τις εγκαταστάσεις μέσα στα ηλεκτρολογικά. Dimsit, άμα δεν πληρώσει, δεν του σηκώνεται του πούστη. Έχουμε και εμείς τα φετίχ μας, αλλά είναι και αυτός τέρμα άρρωστος. Κλαίω. Το σπίτι είναι σαν το καλύτερο κελί στον Κορυδαλό, ρε πούστη, λέει ο Κωνσταντίνος. Νίκ, τι κάνει στην γυναίκα, λέει Μάριε. Εγώ δεν κάνω κάτι, ρε παιδιά. Εγώ δεν κάνω κάτι. Είναι εκεί, ψιλογειτόνισσα είναι. Το παιδί, yeah, τι άθλημα να το πας να μάθει, Μιχάλη. Μην ξεχνάς ότι πρέπει να το πας αγγλικά και πιάνο. Ναι, θα το. Θα το... Εσείς, είστε, δηλαδή είστε τώρα, δηλαδή με κάτι τώρα για να σμισήσω όλου. Κάτσε, γιατί. Δηλαδή, ο Μάριος κάνει κάτι, κάνει ένα καλό. Το λέει σε εμένα. Ναι. Εσείς τώρα, δηλαδή είστε καλά. Σοβαρευτείτε λιγάκι, ρε. Ναι. Σοβαρευτείτε λιγάκι, ρε. Ναι. Να μπορούσε να μην το πει στον Άρη και να με πάρει τηλέφωνο για να με δείξει, Μιχάλη, έτσι και έτσι. Άρα, ξέρετε, καταλαβαίνετε. Είστε τώρα, είστε πετσοδρομικοί, ρε. Κάτι κακό σου έχει κάνει αυτή η γειτόνισσα στο παρελθόν. Τι να... Είδες, τι να πηδάει στο παιδί. Αλέξανδρος Καρυπίδης, το μωρό θα μεγαλώσει μόνο του, θα μαγειρεύει και θα τρώει μόνο του. Ναι, μόνο του. Τώρα τι να εξηγήσω. Στο YouTube. Εντάξει. Καλά, δεν σημαίνει ότι ψώνει και καλά πρέπει να γίνει. Μια πρόταση έκανε ο Μάριος. Δεν σημαίνει ψώνει και καλά πρέπει να τα βρείτε. Χαλαρά, παιδιά, το κάνουμε. Όχι, όχι, δεν είσαι υποχρεωμένος, ρε, εσύ, Φωτιάδη, να αναλάβεις τα ευθύνη. Όχι, είπαμε, εγώ ξέρω ότι καταλαβαίνω το Μάριο τι λέει. Ναι. Όπως είχε πει και μια άλλη, δεν το σπίτανε. Ναι. Λοιπόν, αυτή η Μάριε, ναι, είχες πει κι άλλη φορά, αυτή ήτανε. Όχι, για ποια λες εσύ, για ποια λες, όχι. Κάποια μη είχες πει, για ποια συγνωρίσω, ξέρω εγώ. Όχι, αυτή είναι, όχι, άλλη ιστορία, αυτή όχι, αυτή είναι πρώτη φορά σου λέω τώρα. Άλλη ιστορία, εντάξει. Προχώρα το Μάριε. Το πρώτο το προχωράω. Ωραία. Μόλις δει το μωρό το σπίτι θα βάλει τα κλάματα. Κανένα κλαρίνο το πάει, λέει ο Φωτιάδης, μαζί με σαφέτη, λέει, τι πιάνω. Να σου πω κάτι, δεν έχεις και... Καριστάκης. Δεν έχεις, είσαι παλιά το τηλέφωνο. Κλείνει το τσάτ, το ευρωπαϊκό κλείνει. Τζο Καριστάκης. Φωτιάδη, αφού έγινες μπαμπάς, πρέπει να κεράσεις όλο το τσάτ. Δεν το μπορώ, ρε, όμως. Ας λαμά, πες την αλήθεια, λέει, η γειτόνισσά σου αρνήθηκε να τις γλύψεις, πατούσες και θες εκδίκηση. Κλαίω, Nightlight, Κώστα Σάρης. Είναι Αγγλίδα από την Ελλάδα, που μένει Ελλάδα, Ελληνίδα δηλαδή. Το νιώθω, έρχεται το εγκεφαλικό, λέει, με αυτά που βλέπω. Εγκεφαλικό, να το είναι δύσκολα, φίλε. Κλαίω, δεν υπάρχει αυτό. Με τόσες πατέντες, λέει, στο σπίτι, το παιδί θα γίνει επιστήμονας. Κλαίω, κλαίω. Είδες τι κάνεις. Δεν έπρεπε, εντάξει, συγγνώμη, αλλά τέτοια πράγματα τα λέμε εκτός αέρας. Εκτός αέρας. Εκτός αέρας. Φώτη Σελ, ρε Φωτιάδη, να τη γνωρίζεις, αλλά αν βρέχει και δεν πάει,
Αλλά μετά δεν βρέχει και αυτή πάει. Αλλά εσύ δεν πα γιατί έβρεχε, ενώ δεν έβρεχε. Πάει στο κινητό, δεν μπορώ. Εσύ είστε. Είναι το τσάτ, είναι κερατάδες, τι να τους κάνουμε. Είναι πειραχτήρια, εντάξει, μην τους παρεξηγήσεις. Είναι πειραχτήρια. Αυτό δεν θέλω. Ειδικά και ο Χαριστάκης είναι. Αυτός ο Χαριστάκης είναι, άστα να πάνω, ο Χαριστάκης είναι. Μεγάλη σου πια, μεγάλη σου πια. Καλά, δεν είπε κάτι παρανοϊκό, χαρά είναι. Χαρά είναι. Βρίσκεις ένα παιδί, ήθιστε να κερνάει ο κόσμος. Εντάξει, δεν είπε κάτι παρανοϊκό. Ναι. Τι έγινε με το. Έλα με σε Μάρη. Ναι. Έλα, ναι. Λοιπόν, δεν είπε, δεν είπε κάτι τρελό ο Καριστάκης. Όταν σου έρχεται ένα παιδί. Είναι χαρά. Κερνάς. Χωρίς κόπο, χωρίς τίποτα, κερνάς. Δεν είναι. Στο καφενείο, πώς. Κοίταξε με ποια σφαγούρα τώρα. Ξέρω τώρα. Δε εδώ. Αμά. Από τι είναι, γιατί σε έπιασε φαγούρα. Γιατί σε έπιασε φαγούρα, ρε. Από το άγχος, από το παιδί, τέτοιο. Αυτό είναι τέτοιο, γιατί. Ναι. Μαμά, άμα, Μιχάλη, έπρεπε να τραβηχτείς, φίλε. Τώρα είναι αργά. Κάτσε τώρα, ξέρω, τέτοιο. Εσφαλιά, ρε, τώρα. Φωτιάδης Τζούνιορ, ας πούμε. Τι παράγει, ρε. Φωτιάδης Τζούνιορ, ας πούμε. Την τηλεόραση παράγει, να ανοίξει. Τι να κάνω. Την έπισα τώρα, γι' αυτό, άστε εδώ. Τόση ώρα έβλεπα. Λοιπόν, κάτι να βάλω το κινητό γιατί με έπεσε, το ξαναβάζω στη θέση του. Παπακαβλάντης, καλησπέρα. Μόλις ολοκλήρωσα την παρακολούθηση του οδηπορικού. Το φυσιολογικό μυαλό μου έχει την εξής απορία. Λοιπόν, κάτσε λίγο, περίμενε ένα λεπτό. Λοιπόν, γιατί είναι Φωτιάδη. Γιατί είναι Φωτιάδη, μένεις σε τετραόροφο τσατήρι και δεν φτιάχνεις τον έναν όροφο να μείνεις αντί να τους φτιάχνεις και τους τέσσερις ταυτόχρονα. Σε λέει δηλαδή την ανέργειά σου. Βγάλει την να κάνει ένα χώρο και όχι τέσσερις ημιτελείς. Αυτό σου λέει, κατάλαβες. Πρώτον και κυριότερον, να ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε καταρχήν το Σύφη. Ευχαριστούμε, Σύφη. Ευχαριστούμε το Σύφη για το subscribe. Αλείτε σε ένα χρόνο, σας κερνάω καφέδε, σε ένα καφέ δεν κεράσατε. Ευχαριστούμε, Σύφη. Κλαίμε, Σύφη. Είχα ένα πιγκάλ παλιό και το έκανα ξύστρα. Ξυστήρι για την πλάτη, κλαίω. Να το, ξέρω, ρε. Ναι. Μου πια φαγούρα, γιατί τώρα για ξύστη μου είστε, αφού ρε. Αυτό είναι. Πετάχτηκε η οδοντογλυφίδα. Επειδή ανάφερες για έτσι πως είναι, έχω ένα φίλο γείτονα εδώ πέρα, ναι. Και τα τρία τα παιδιά είναι μια πάρα πολύ τον άλλο. Δίδυμα είναι. Λοιπόν, και οι τρεις είναι Ολυμπιακοί. Έχει το χωράφι εδώ. Τρεις Ολυμπιακοί. Ναι. Ηλικία περίπου πόσο, 20. Παρόλο που είναι για πού τριάδια από εδώ πέρα. Ναι. Γιατί περίπτωση απέναντι ήταν στα λαδάδικα. Ναι. Ναι. Ξέρεις πάνω στον δρόμο που είναι. Όταν παίρνει μπροστά στη. Ναι, το ξέρεις. Που δεν κλείνει ποτέ. Που δεν κλείνει ποτέ. Που δεν κλείνει ποτέ. Δεν κλείνει ποτέ. Λοιπόν. Μπράβο. Και επειδή το γράφει εδώ. Ναι. Πετούσε τα κόμματα και τα μπάζα αυτά εδώ. Είχα εδώ. Ξέρεις πόσο στήριξε ο κάδος για να με το φέρω εδώ. Ναι. Τι να φέρεις εκεί. Τι να φέρεις εκεί. Κάτω, ρε παιδί. Κάτω. Που σήμερα να πετάω τα πέτα. Μια οικοδομή. Και θέλεις να πετάξεις, αλλά κάνεις, τα κάνεις. Ναι. Πού θα τα πετάξεις. Συγγνώμη, Βασίλη. Μιχάλη, ρωτάει ο Σέρα Πάνη. Είπες ότι και τα τρία παιδιά είναι δίδυμα. Τρία. Και τρεις και τρία. Άρα τρίδυμα. Τέσσερα παιδιά. Τρία αγόρια και ένα κορίτσι είναι. Α, και είναι τα τέσσερα παιδιά τρίδυμα. Τετράδυμα είναι. Ναι, ρε. Έχουν μοιάζει πάρα πολύ. Πώς είναι τα τέσσερα παιδιά τρίδυμα, ρε φίλε. Όχι, ρε. Όταν ήρθες με το ξεκανάκι, περίμενα σε πω. Δεν είχε ένα γκρι χιουντάι. Όταν έφτασα εκεί σιγά σιγά. Είπα στον δρόμο. Πόσα παιδιά ήτανε. Τρία αγόρια και ένα κορίτσι. Άρα τετράδυμα. Ναι. Ή τρίδυμα, όχι τετράδυμα. Κορίτσι. Τέσσερα παιδιά και ένα κορίτσι. Ποια είναι η ίδια, ποια είναι η ίδια και τα τέσσερα. Τα τρία τα αγόρια, μοιάζει με τον άλλο μοιάζει. Κάτσε, τα τρία είναι τρίδυμα και το κορίτσι βγήκε σε άλλη χρόνο. Ναι. Άρα πόσα είναι δηλαδή. Πάρα πολύ μοιάζει με τον άλλο, δεν πάνε τους εγχωρίζεις. Ο άλλος είναι ο. Μοιάζουν ή γεννηθήκανε την ίδια μέρα κάποια από αυτά.
Εσύ μοιάζει πάρα πολύ, καταλαβαίνεις. Τους έχω εδώ δίπλα. Άμα θα κάνεις εκπομπές, θα τις δεις. Έχουν και αυτοί, έχουν τα ράτσια εδώ πάνω. Τα τρία βγήκαν μαζί και το κορίτσι του έκαναν δώρο από την κλινική. Γεια σου, Τάσο, τι κλείνεις. Σαν τις πίτσες, τους κάνω και ένα παιδί δώρο. Και επειδή ανάφερε ο... Θα κάνει ριμπούτ, λέει ο Μπός, εγώ τον κάψατε. Μάνε. Έλα. Τι Μάνε, ρε Μπός, ρε. Μαλάκα, δεν μπορώ. Τα έχει πει όλα σαν συνδυασμού στα ζάρια. Ασόδιο το σάρες εξάρες, ο Καριστάκης. Μπορεί και να είναι ξαδέρφια. Μπορεί και να είναι ξαδέρφια. Μονάδημα είναι, λέει, αλλά μοιάζουν. Μαλάκες, δεν ξαναψηφίσω, τέλος. Μπορεί να με ακούνε, α, σε πω και το άλλο τώρα. Μπορεί να με ακούνε, γιατί αυτοί με βλέπανε. Μπορεί. Α, μπορεί να σε βλέπουνε τα παιδιά. Μπορεί να βλέπουν τα παιδιά, αλλά ο πατέρας, ο Γιώργος, ακούει λίπερο, έχουν και κοσμανίδι, εσένα. Α, ακούει, ακούει, ράν, ναι. Ναι, ακούει, ξέρω εγώ, γιατί περπατάει, κάνει, βγαίνει. Ναι. Πού σε λέει, πότε θα πας στην Ανίτα και πότε, ξέρω εγώ. Φωτιάδης, απαρνιέται τέτοιο, φανταστικό, ναι. Αλλά τι ήθελα να καταλήξω. Ναι. Επειδή έχει το γράφει εδώ πέρα, ναι. Και πετούσε να πάρει εδώ. Μέχρι αυτά, όλα αυτά εδώ, για να τα παραφέρω κάτω, στήγησε 80 ευρώ. Ναι. Πετούσε, αλλά τώρα τι έκανα εγώ. Ευχαριστούμε, Τάσος. Να βγάλω την πάσα, τα σημεία που είναι εκεί, για να μπορέσω να βάλω τα τούλα, ακούσουν λίγο. Να βγούσω, ναι. Όπως σε τράβηξε τώρα τα πάνω τα πλάνα, ναι. Δεν ξύλω σε άλλο το σπίτι. Ναι. Αλλά το κάτω είναι ξυλωμένο, είναι έτοιμο για να κάνω. Κάποια στιγμή εγώ το ρώτησα, μπορώ, ρίξτα. Ναι. Κοιτάξτε εδώ. Καταλαβαίνεις. Ναι. Εδώ δίπλα έφερα το καρότσι, ναι. Θα πήγαινα εδώ. Ούτε να πάω να πληρώσω. Δηλαδή δουλειές που άλλο να το δώσεις, θα σε πει, φίλε, 80 ευρώ. Εδώ έχω ένα γείτονα που έχει τη συμπή, με λέει, θέλω 60. Θα πάρει το Νομίζω είδα καπνούς να βγαίνουν από τα αυτιά του Φωτιάδη. Το chat σήμερα είναι φωτιά, πραγματικά, Αλεξινίρ. Διαφήμιση οίκου ευγυρίας. Αν δεν θες να σου συμβεί αυτό, έλα μαζί μας. Περού Καραπτόπουλου, φοβερός. Απίστευτο, απίστευτο. Μάρια, ναι, αγώ. Να σε πω κάτι. Θα σε δώσει ο Βασίλης το νούμερο, γιατί ο Βασίλης το έχει. Το κινητό. Το έχει το νούμερο, ναι. Κινητό. Νομίζω και εγώ, νομίζω και εγώ το έχω το κινητό σου. Ναι. Το είχα το δικό σου το νούμερο, ναι. Το είχα, αλλά ό,τι χρειάστηκε να πάρω και να κάνω, ναι. Γιατί η μαύρη λέρα, ναι. Γιατί η μαύρη λέρα που έχουμε, η μαύρη λέρα, ναι. Λέει ότι ζητάει το νούμερο αυτό που έχω. Ναι. Το έχω εγώ, καινούριο νούμερο είναι αυτό. Δεν το δίνουμε πουθενά. Ναι, γιατί λέει η μαύρη λέρα ότι εγώ δεν το έχω, το ξέρω το νούμερο. Ναι. Εντάξει, άμα το ξέρεις. Ο φίλος του, ο φίλος της μαύρης λέρας εδώ, ο Παπακαβλάτης, στέλνει μήνυμα ότι τώρα είδα, λέει, το διπορικό και κατάλαβα γιατί ο Φούρναρης δεν πήρε το Φωτιάδη για την ανακαίνιση. Στέλνει ένα μήνυμα κακιασμένο εδώ πέρα απέναντι σου, ο Παπακαβλάντης. Πρέπει... Θα καθίσουμε, ρε, εσείς. Μην ασχολιέσαι, μην ασχολιέσαι. Κοίτα, σε πω και το άλλο τώρα. Ναι. Το πιτ, ο... κάτις 10 κοιμιστή. Το μαλλιά τρέχει από την πίεση. Τι με είπε στο τηλέφωνο και το έχω γραμμένο το... Ο Φούρναρης, τι σου είπε, τι σου είπε. Λέει ο Φούρναρης, δίνω το μισό μου το φούρνο για να δω να κάνω το κίνησμα στο σπίτι του Λιβάδη. Ναι, να, καλά. Πάτω το πληγάκι και να τα καλά. Πάτσε το καζανάκι, λέει, και τον χτύψε το ρεύμα, ο Φεάσκα. Ρώτησε νωρίτερα ο Γαρδούμπας τι κάνει το Κατερινάκι. Ο Γαρδούμπας το ρώτησε. Δεν θα πω τίποτε. Α, οκ. Okay. Δεν θα πω. Προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη που έλεγε στον δεύτερο. Λοιπόν, Μιχάλη, πάμε για ξεκούραση. Πιάσαμε 10.30, έτσι. Ναι, να πούμε τον κόσμο ότι θα ανέβει ακόμα ένα βιντεάκι στις γύρω στις 12 η ώρα, 12 και το βράδυ. Και αύριο θα έχουμε απίστευτα βιντεάκια, να είστε συντονισμένοι, marmitapavlasports.gr,
Αύριο έχουμε από τον ορμητικό καταράκτη του Τριαδίου βιντεάκι και από τη σπηλιά η οποία είναι το top. Αύριο δύο βιντεάκια θα ανεβούνε. Και σήμερα πιο μετά θα έχουμε το βιντεάκι από την Ταράτσα με τα εργαλεία που ο Φωτιάδης εκεί κάνει τα έργα του. Μπετονιέρες, εργαλεία, τα πάντα. Δεύτερο βιντεάκι το πιο μετά. Μάριε, ναι. Να σου πω λίγο κάτι, αγόρι μου. Ναι. Για να ξέρεις. Εγώ ούτε έχω, γιατί το άκουσα και τον άλλο το ταγάρι που είπε, ξέρω εγώ, ο Φωτιάδης, και το δίνει μικρόλογο. Εγώ, ναι. Κάνω αυτό που κάνω. Πήγαμε εδώ πέρα, κάναμε γυρίσματα. Άτυχη η κοπέλα με τον πρώην άντρα της. Ενώ τώρα με Φωτιάδη χτύπησε φλέβα χρυσού. Κάτσε λίγο να σε... Κάνε... Κάτσε. Κάνε αποφώνηση, Φωτιάδη, κάνε αποφώνηση. Μόνο είναι το Μανώλη. Αυτό εδώ του Μανώλη, από το Βλήνο, Βασίλη. Το δίνετε το Φωτιάδη με τρόπο. Φωτιάδης, από τον Νοέμβριο του 17, έρθει με την πλούσια του Απόλλωνα, έβαλα μια, τον έδωσα μια κορνίζα, έτσι, γιατί με φωνάξε ο Ραπτόπουλος, κάνα που καβαλεύει τις κόμενες, με την Αρίτα, ήταν και ο Βασίλης και κάναν τα και αυτά εδώ. Ναι. Συνάντησα και το Μένιο εκεί μέσα που κάναν τα γυρίσματα, με τον Απόλλωνα, με τις Καλαμαρίες. Αυτό έκανα. Okay. Ναι, βαγόρι μου, ναι. Τουλάχιστον, συγγνώμη λίγο, τουλάχιστον πήγα και σε δύο ουράνια. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, αυτό θέλω να καταλάβω. Έτσι. Σωστό. Ωραία. Σωστό. Λοιπόν, Μιχάλη, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Έρχομαι τα φανταστικά βιντεάκια που θα πει και ο κόσμος να τα δει. Καλό βράδυ. Παιδιά, το μήνυμα του Μανώλη από το Δουβλίνο, του κριτικού, συνοψίζει πολλά μηνύματά σας. Τα λέει όλα, στην ουσία αυτά που λέτε κι εσείς, σε τέσσερις αραδίτσες. Πού το ρε, Βασίλη, κατέβα λίγο. Ένα ίχνος εδώ είναι, πούμε του Μανώλη. Ένα ίχνος, ένα φανταστικό μήνυμα. Και έχει στείλει κι άλλο το παιδί αυτό, να το διαβάσουμε τουλάχιστον. Νάτος. Παιδιά, ο εγκλισμός γενικά προκαλεί ψυχολογικές παρενέργειες. Με τις εκπομπές σας θα βγούμε με πλήρη ψυχική υγεία. Τα είπες όλα, Μανώλη. Και άλλα παιδιά στείλαν ανάλογα μηνύματα, παιδιά. Ανάλογα μηνύματα. Για μας αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό, ότι μπορούμε σε δύσκολες συνθήκες να κάνουμε παρέα με τον κόσμο και να διασκεδάζουμε όλοι. Γιατί και για μας, μην νομίζω ότι αυτό το πράγμα που γίνεται δεν μας βοηθάει. Δηλαδή, φαντάζω τώρα, Μάρη, να σου σε ένα σπίτι και να μην έκανες τίποτα όλη τη μέρα, να μην κάναμε αυτό που κάνουμε. Ναι, καληνύχτα. Έτσι. Ναι, ναι. Το μωρό θα μεγαλώσει, λέει, με μέρα να ζωμό και μέλι και θα κοιμάται σε στρώμα από καλάμια που θα μαζεύει από το ρέμα. Σωστό Σπαρτιάτη θα βγει, σωστό Μποντζακόρσμαν. Έτσι. Σπαρτιάτικη ανατροφή. Πιστεύω βρέθηκε το θέμα τη καραντίνα Χατζινάκο. Το προξενιό του Ασλαμά στο Φωτιάδη και η γνωριμία με την ατυχήσασα. Έτσι είναι το σωστό. Ατυχήσασα. Όχι ατυχήσα, όπω θα έλεγε ο Μπάκα. Ατυχήσασα. Ζωτοχύρα. Λοιπόν. Με power tools, work and possible go wrong. Έγινα πατέρας, έτσι. Παιδιά, σοβαρά τώρα λέει, πέρσι θέλαμε να σαλτάρουμε, φέτος δεν παίζει, αν συνεχίσατε έτσι. Να είσαι καλά, Τάσος. Είσαι από τα άτομα που απόψε κλέψαν την παράσταση, όπως και ο Μπλαουγκράνα μου. Και εγώ, αν ήμουν σε θέση σου, λέει, το ίδιο θα έκανα. Χαχά. Ευχαριστούμε τον δάσκαλο που είναι κοντά μας. Μπαίνετε και βλέπετε στο site και τους δύο δάσκαλους και την καντίνα στη Νέα Παραλία. Καθημερινές μέχρι τις 11, έχετε μισή ωρίτσα ακόμα. Να γουστάρετε φανταστικό κρατικό. Ναι. Και νοπά κρέατα της ώρας φρέσκα. Έτσι. Διαλεγμένα όλα. 30 χρόνια στο κουρμπέτι. Δείτε τα στοιχεία και για τον ιστορικό δάσκαλο στην Παπάφη, στην Κάτω Τούμπα 192, και για τη Νέα Παραλία, την καντίνα, που είναι πραγματικά θεϊκή και είναι πρόκληση για όσους και όσες τρέχουν ή κάνουν ποδήλατο, ασκούνται και αναγκαστικά περνάνε από εκεί. Είναι πραγματικά εφιάλτης και πρόκληση. Okay. Λοιπόν, αύριο, παιδιά, θα έχουμε ένα βασικό θέμα αυτό εδώ πέρα. Σας προετοιμάζουμε από τώρα, σκεφτείτε το. Αν είναι, η Εθνική παίζει 5 παρατέρα ούτως ή άλλως, Ελλάδα-Κύπρος, είναι 5 παρατέρα το απόγευμα, ναι, το έχει το Open ζωντανά και το Κοσμοτέ. Αν πέρασες την προηγούμενη καραντίνα ή αυτήν μόνος ή με σύντροφο, και τι από τα δύο προτιμάς, ακόμη και αν δεν το βίωσες, πώς το φαντάζεσαι, θα προτιμάς, τι είναι καλύτερο. Αν, παιδιά, μπορέσουμε να κάνουμε θεματολογία αύριο με τα βιντεάκια που πρόκειται να δείτε. Αλλά θα είναι τα βιντεάκια, οπότε ναι. Προβλέπω πανικό και αύριο μετά τα βιντεάκια που πρόκειται να βγουν. Λοιπόν, παιδιά, πριν κλείσουμε, όσοι δεν είδατε το βιντεάκι, το ποστάρουμε στο chat και στο YouTube και στο Twitch. Τώρα που θα κλείσουμε, να το γουστάρετε. Έτσι, από το διπορικό στο Τριάδι, και είναι μόνο η αρχή αυτό το βιντεάκι. Έχουμε φανταστικά βιντεάκια που τις επόμενες 3 μέρες νομίζω.